Νίκο Ανδρουλάκη, Κάτια Φωτιάδου, συνεχίζει το διμέτωπο κατά Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Και σήμερα κατά την περιοδία του στο Ήλιον κράτησε ψηλά του δεμέτωπο όπως είπες και εσύ και ψηλά στην προεκλογική ατζέντα την οικονομία και το ακριβό κόστος ζωής. Mm -hmm. Άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση καθώς όπως είπε μιλάει για μια ανάπτυξη δίθεν εξωστρέφειας και αντί να δημιουργεί πολλές και καλές θέσεις εργασίας μιλάμε για τις μισές από αυτές για μερική απασχόληση των 500 ευρώ. Την ίδια ώρα όμως επέκρινε για το θέμα των κόκκινων δανείων και τον ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος, όπως είπε υποσκόταν συσάχθεια για το ιδιωτικό χρέος και τελικά έδωσε τα κόκκινα δάνεια στα κοράκια το fans. Ε, Ανέπτυξε τι προγραμματικέ του δεσμεύσει. αν το ΠΑΣΟΚ ε, βρεθεί στην ε, κυβέρνηση συνεργασία που θεωρεί ότι θα είναι ε, ένα από, από τα μέλη που θα την αποτελέσουν σε επερχόμενε εκλογέ. Mm. Και ζήτησε για άλλη μια φορά απαντήσει από του ε, Μιτσοτάκη και Τσίπρα, από του οποίου, όπω είπε, το μόνο που ακούει είναι το άγχο του και η αγωνία του για την καρέκλα και όχι απαντήσει στο δικό του πρόγραμμα όσον αφορά το εθνικό σύστημα υγεία, τα κόκκινα δάνεια, το ιδιωτικό χρέο την κοινωνική κατοικία. Και ζήτησε mm. για άλλη μια φορά ισχυρή εντολή. Ωστε να μπορέσει να επιβάλλει το σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, το οποίο είναι αυτό το οποίο θα δώσει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Τώρα, Κάτια, φαίνεται πω το Πασόκ μετρά και μια μεταγραφή. Τι γίνεται με το Σταύρο Κοντονή. Φαίνεται πω κλείδωσε η υποψηφιότητα του Σταύρου Κοντονή με το Πασόκ στη Ζάκυνθο. Να θυμίσουμε ότι ο Σταύρο Κοντονή δεν είναι ένα τυχαίο πολιτικό πρόσωπο. Διετέλεσε υπουργό δικαιοσύνη επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Είχε εκλεγεί το 2012 και το 2019 με τον ΣΥΡΙΖΑ και είχε διαγραφεί από το κόμμα αυτό, από την Κουμουνδούρου, μετά από μια συνέντευξη που είχε κάνει αρκετέ εκμερέ δηλώσει μέσα από συνέντευξη του εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open τον περασμένο τον Οκτώβριο του 2020. Κλείδωσε λοιπόν η υποψηφιότητα Σταύρου Κοντονή στη Ζάκυθο. Αναμένεται να κλείσει το ψηφοδέλτιο για τη Ζάκυθο τι επόμενε μέρε από την Ομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ και μένουν ανοιχτέ ακόμα οι περιφέρειες τη Σάμου, τη Καστοριά και τη Αρκαδίας.